21, ο Πίβαρης έβγαλε τη σέντρα και κόντισε με κεφαλιά κατά το 0-1. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Ιτέγη. Αλλά ο Εδουάρδο απέκρουσε το πέναλτι του Φορτούνη στο 54. Στο 64, ο Πάρτο μπήκε σαν αλλαγή στη θέση του Ερνάνη και στην πρώτη επαφή με την μπάλα ισοφάρισε σε ένα. Μην κάτσε μπροστά, δε σου τα. Ενώ στο 79 αποβλήθηκε ο Πίβαρης με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το τελικό 2-1 που διαμορφώθηκε στην αιχμή του αγώνα, πάλι από πάνω, έφερε τον Ολυμπιακό στην κορυφή του ομίλου με 9 βαθμούς, όσο θέλει και υπάρχει, σε 5-1 την Άρσεναλ, ενώ οι Κροάτες και οι Λονδρέζοι έμειναν στους 3 βαθμούς. Και τώρα την κορυφή έχουμε πάει για τον Ολυμπιακό, του Αρτιόλα με τον Μάρκο Σίλβα. Φοβάται καθόλου, η Μπάγκερ με έβαλε 5 γκολ στην Δυναμό και 5 γκολ στην Άρσεναλ. Φόβο δεν θέλει να πει πώς αισθάνεται, δεν συνηθίζει να υποσχομάται ούτε τον Βαρκελόνη ούτε τίποτα. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να παραδεχτούμε πως παίζουμε απέναντι στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, ίσως την μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, τουλάχιστον μία από τις καλύτερες. Θα είναι δύσκολο για μας, σίγουρα θα κινδυνεύσουμε, σίγουρα θα είναι μια πολύ δύσκολη βραδιά για μας. Όμως εμείς από την πλευρά μας θα κοιτάξουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε, με πίστη, με πολλή προσπάθεια και θα δούμε τι θα συμβεί. We should stay focused and concentration because it's not happening.